Και αποκάλυψη, αποκάλυψη ήταν. Ναι, αποκάλυψη εδώ είναι και αυτά που είπε ο Δημήτρης Αλεξάνδρου πριν από λίγες μέρες, ότι ποτέ δεν υπήρξε αυτή η σχέση, ήταν απλώς ένα φλερτ. Γεγονός προκάλεσε και τα σχόλια πολλών, αλλά και της ίδιας της Λισάρα Τσπανού, η οποία ξαφνικά νιώσε, ξέρεις, ότι πρέπει να πει ότι δεν είναι ελέφαντας. Ωραία, πάμε να το δούμε και μετά όμως θα δούμε και τι άλλο, τι άλλο έχει υποθεί και έχει γραφτεί, γιατί υπάρχουν και άλλες εξελίξεις μέσω των social media. Η Ελισάβετ Σπανού και ο Δημήτρης Αλεξάνδρου είναι το πιο hot ζευγάρι της Showbiz. Τουλάχιστον έτσι νομίζαμε, μέχρι που διαβάσαμε τις δηλώσεις του μοντέλου στο περιοδικό Life. Με την Ελισάβετ Σπανού έχει σχέση. Με την Ελισάβετ Σπανού δεν είχαμε ποτέ σχέση. Μέσα σε λίγες μονολέξεις, το μοντέλο αδειάζει την τραγουδίστρια και ξεκαθαρίζει πως αυτό που όλοι βλέπαμε απλώς δεν υπήρξε ποτέ. Δηλαδή, απλώς γνωριστήκατε στα γυρίσματα του βίντεο κλιπ. Ουσιαστικά ναι, θα μπορούσε να ξεκινήσει κάτι, αλλά έμεινε στο πλαίσιο του φλερτ. Δεν έφτασε ποτέ στο σημείο ώστε να χρεωθεί ως σχέση. Αυτές οι αγκαλιές από πρόσφατη νυχτερινή τους έξοδο ήταν σύμφωνα με τον Δημήτρη Αλεξάνδρου μόνο φιλικές και τίποτα παραπάνω. Παρόλο που οι παπαράτσι που τους συνέλαβαν σε τρυφερά τετατέτ είχαν άλλη άποψη. Η πρώτη τους δημόσια εμφάνιση στην εβδομάδα μόδας άλλα έδειχνε τότε. Τότε η Ελισάβετ ήταν στην πρώτη σειρά για να χειροκροτήσει τον αγαπημένο της στην Πασαρέλα. Ποια είναι η ιδανική γυναίκα για σένα? Αυτή που θα με κρατάει ήρεμο. Πριν από ένα μήνα θα σου έλεγα ψηλή, μελαχρινή, αθλητική και να είναι κοντά στο στυλ μου. Αλλά μόνο αυτά δεν μπορούν να σε κρατήσουν σε μια σχέση και να σου προσφέρουν την ηρεμία που αποζητάς. Δεν έχει νόημα. Εκείνη είχε εξομολογηθεί δημόσια τον ερωτά της στην εκπομπή του Πέτρου Κωστόπουλου. Όνομα μπορεί να μην είπε, αλλά από τα λεγόμενά της ήταν ξεκάθαρο πως το μοντέλο της είχε κλέψει την καρδιά. Το νέο παλικάρι, λοιπόν, είπαμε είναι μοντέλο. Είναι έξυπνος. Είναι πολύ. Και μοντέλο. Πώς γίνεται αυτό, πώς γίνεται αυτό. Γίνεται άντρας μοντέλο και έξυπνο. Κι όμως. Έχει κόμπλεξ. Έχεις πει. Αν έχει κόμπλεξ κι αυτός. Ναι. Άστο, δεν θα το σώζαμε από πουθενά. Πετάει τις κάλτσες σου δεξιά και αριστερά. Είναι πολύ φρέσκο το αίσθημα, δεν ξέρω να σου πω. Την ίδια περίοδο, σε συνέντευξή του στην Μεσημεριανή Μελέτη, και εκείνος είχε παραδεχτεί πως ήταν ερωτευμένος, φωτογραφίζοντας την τραγουδίστρια. Έχεις κοπέλα? Έχω. Είναι από το χώρο του μοντελή? Όχι. Ελληνίδα ή τυχερή? Ελληνίδα. Είναι στο χώρο και εντάξει, δεν θα ήθελα να πω περισσότερο. Τι πραγματικά συμβαίνει μεταξύ τους, μόνο εκείνοι ξέρουν. Ο Δημήτρης έχει μια πάρα πολύ σημαντική πορεία στο χώρο του και στο είδος του. Εγώ το μόνο που έχω να πω είναι ότι τον γνώρισα λίγες μέρες πριν το βίντεο κλιπ. Η συνέντευξη αυτή άναψε φωτιές και στο πρωινό μου, όπου ο Δημήτρης Ουγγαρέζος τσακώθηκε με την Face Κορδά για αυτές τις δηλώσεις. Το θεωρώ. Καραγκιοζηλίκι είναι αυτό. Πολύ αγενές. Μισό λεπτό. Δεν τον γνωρίζω τον άνθρωπο. Προφανώς δίνει τώρα κάποιες συνεντεύξεις λόγω της Ελισάβετ. Όχι, εντάξει. Για μένα είναι άνανδρο να βγεις μετά και να πεις όλα αυτά, το θεωρώ μεγάλη κατηνιά. Γιατί φέρει την πρωτοβουλία, δηλαδή ο Κοϊτσάς είναι τρελή. Θα βγαίνει και θα λέει. Μην είναι τρελή. Πώς είναι τρελή? Να βγαίνει τώρα. Μισό λεπτό. Βγαίνει. Μισό λεπτό. Μισό λεπτό. Βγαίνει μια γυναίκα και λέει τα ίδια με τον Γκαρέζο. Εγώ πρέπει δηλαδή να κάτσω να το πάω αυτό να το συνεχίζω το τρένο. Και τη γιώνει. Δεν τα είχα φίλε. Και κερατάσχε λιζάνε. Εγώ μισό λεπτό. Είχαν μια συνεργασία σε ένα βίντεο κλιπ. Το ντύμισε πήγε και στον Αϊτσάρε. Λίγο, περίμενε. Κάτσε, δίνει τώρα κάποιες συνεντεύξεις. Κάτσε λίγο. Κάτσε λίγο. Μαρινέλα. Το κάτσε λίγο. Έλα μου τώρα. Μάγκα. Μα δεν τον ήξερα. Καλώς τον ήξερα. Εντάξει να πούμε. Και εκείνη είναι το Στρόιντερ τη μάθαμε. Τι να κάνουμε τώρα. Δεν έχει να κάνει. Σχέση φάντασμα, δεσμός με σύντομη ημερομηνία λήξης, φλέρτη ή μόνο φίλη. Τώρα περιμένουμε την απάντηση της Ελισάβετ για να μάθουμε αν ο τίτλος του τραγουδιού της ήταν προφητικός. Εμένα πάντως αυτό το τραγούδι, δεν ξέρω τι μου λέτε, μου αρέσει πάρα πολύ.
Αλλά τραγουδούν και άλλα πουλάκια εκεί στο Twitter, στο Facebook, διάφορα, Δημήτρα. Τραγουδούν και τραγουδούν φυσικά στην σελίδα τη Ελισάβετ Τσιπανού. Όλοι θέλουν να σχολιάσουν και όλοι μάλλον θέλουν και εκεί να την διαβάσουν να σχολιάζει αυτά τα λεγόμενα του Δημήτρη Αλεξάνδρου. Το έκανε η Ελισάβετ Τσιπανού και αν θέλετε να το, να το δούμε. Εγώ άλλο έχει κοινή μνήμη, προβλήμα του. Νομίζω